Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υπέρ των ιερός ησυχαζόντων, από τη Θηλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, τόμος τέταρτος. Ερώτηση προς τον Ιερό Συγγραφέα. Καλά έκανες, Πάτερ, που μου παρέθεσες και τους λόγους των Αγίων για το ζήτημά μας. Ακούγοντάς να λύνεις τις απορίες μου, θαύμαζα πώς γινόταν η αλήθεια ολοφάνερη. Μου ερχόταν όμως στο νου, αφού κάθε λόγος αντικρούεται με λόγο, όπως είπες και εσύ ο ίδιος, μήπως υπάρχει κάποια αντιλογία και για όσα υποστηρίζεις εσύ. Μα επειδή γνωρίζω ότι μόνο η έμπρακτη μαρτυρία είναι αναμφισβήτητη και έχω ακούσει και τους Αγίους να λένε τα ίδια με σένα, δεν φοβάμαι πια τίποτα τέτοιο, γιατί όποιος δεν τίθεται στους Αγίους, πώς θα είναι αξιόπιστος ο ίδιος. Και πώς δεν θα αθετεί το Θεό των Αγίων, γιατί αυτός ο ίδιος είπε στους Αποστόλους και μέσω αυτών στους μετέπειτα Αγίους, όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα, δηλαδή την ίδια την αλήθεια. Πώς λοιπόν θα γίνει αποδεκτός από εκείνους που ζητούν την αλήθεια, ο αντίπαλος της αλήθειας? Γι' αυτό σε παρακαλώ, Πάτερ, να με ακούσεις, να σου εκθέσω και το καθένα από τα άλλα, όσα άκουσα από τους ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται όλη τους τη ζωή με την ελληνική παιδεία. Και τότε να μου πεις και εσύ τη δική σου γνώμη σχετικά με αυτά, και να προσθέσεις και τις σχετικές γνώμες των Αγίων. Οι αντίθετοι δηλαδή υποστηρίζουν ότι κακώς κάνουμε που προσπαθούμε να κλείνουμε το νου μας μέσα στο σώμα. Μάλλον, λένε, πρέπει να προσπαθούμε να τον εξωθούμε με κάθε τρόπο έξω από το σώμα. Γι' αυτό και διασύρουν πολλοί μερικούς από τους δικούς μας και γράφουν εναντίον τους, επειδή συμβουλεύουν τους αρχαρίους να κοιτάζουν το σώμα τους και να οδηγούν μέσα τους με την αναπνοή το νου τους, λέγοντας ότι δεν είναι χωρισμένος ο νους από την ψυχή. Αφού λοιπόν δεν είναι χωρισμένος, πώς να το στείλει κανείς εκεί που βρίσκεται? Ακόμη ισχυρίζονται ότι τάχα οι δικοί μας λένε πως και τη Θεία Χάρη την εισάγουν μέσα τους από τα λουθούνια. Εγώ όμως, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι συκοφαντία, γιατί κάτι τέτοιο δεν άκουσα από κανέναν δικό μας, έβγαλα το συμπέρασμα ότι και για τα υπόλοιπα επιτίθενται από κακία, γιατί αυτοί συνηθίζουν και για ανύπαρκτα να κατηγορούν τους ανθρώπους και τα υπαρκτά να διαστρέφουν. Εσύ όμως, Πάτερ, δίδαξέ με, για ποιο λόγο φροντίζομαι να φέρνουμε μέσα μας με κάθε επιμέλεια το νου και δεν το νομίζουμε κακό να τον περικλείουμε στο σώμα? Απόκριση ότι για εκείνους που διάλεξαν να προσέχουν τον εαυτό τους στην ησυχία, δεν είναι ανώφελο να προσπαθούν να συγκρατούν το νου τους μέσα στο σώμα. Αδελφέ, δεν ακούς τον Απόστολο που λέει ότι τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα μας? Και πάλι, ότι είμαστε οίκος του Θεού, όπως λέει ο Θεός, θα κατοικήσω και θα περπατήσω μέσα τους και θα είμαι Θεός τους. Αφού λοιπόν το σώμα εκφύσεως είναι φτιαγμένο για να γίνει κατοικητήριο του Θεού, ποιος λογικός άνθρωπος θα έκρινε ανάξιο κόπο το να εγκαταστήσει το νου του μέσα σε αυτό? Γιατί και ο Θεός έβαλε το νου εξ αρχής να κατοικήσει μέσα στο σώμα. Άραγε και αυτός κακώς έπραξε? Αυτά τα λόγια, αδελφέ, αρμόζει να λέμε στους αιρετικούς που υποστηρίζουν ότι το σώμα είναι κακό και δημιούργημα του πονηρού. Εμείς όμως νομίζουμε κακό να είναι ο νους στα σαρκικά προνήματα και όχι κακό να είναι μέσα στο σώμα, αφού ούτε το σώμα είναι κακό. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν στραμμένοι σε όλη τους τη ζωή την ύπαρξή τους στο Θεό, αναφωνούν μαζί με τον Δαβίδ προς το Θεό: «Δίψασε για σένα η ψυχή μου». Αλλά πόσες φορές
και η σάρκα μου. Και η καρδιά μου και η σάρκα μου αναγαλίασαν με την παρουσία του ζώντος Θεού και προσθέτουν μαζί με τον Ισαΐα. Η κοιλιά μου θα αντυχήσει σαν κιθάρα και τα σπράχνα μου σαν χάλκινο τείχος που εγγενίασες εσύ. Και από το φόβο σου, Κύριε, λάβαμε μέσα μας το πνεύμα της σωτηρίας σου. Και έχοντας αυτό την πεποίθησή μας, δεν θα πέσουμε, αλλά θα πέσουν εκείνοι που μιλούν εμπνεόμενοι από τη γη και κατηγορούν ψευδώς τα επουράνια λόγια και βιώματα ως υγιεινά. Γιατί αν και ο Απόστολος ονομάζει το σώμα θάνατο, λέγοντας ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα τούτο του θανάτου, αλλά αυτό το λέει απλώς γιατί το πρόσυλο και σωματικό φρόνημα είναι σωματοειδές. Γι' αυτό, παραβάλλοντας το με το πνευματικό και θείο φρόνημα, δίκαια το ονόμασε σώμα, και όχι απλό σώμα, αλλά θάνατο σώματος. Και λίγο παραπάνω φανερώνοντας σαφέστερα ότι δεν κατηγορεί τη σάρκα, αλλά την αμαρτητική ροπή που εισήλθε σε αυτήν με την παράβαση του Αδάμ, λέει, είμαι δούλος πουλημένος στην αμαρτία. Και ο πουλημένος δεν είναι γεννημένος δούλος. Και πάλι λέει, γνωρίζω ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη σάρκα μου, το αγαθό. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν λέει τη σάρκα, αλλά το κακό που κατοικεί μέσα της. Επομένως αυτός ο νόμος που βρίσκεται στα μέλη μας και αντιστρατεύεται στο νόμο του νου, είναι κακό να κατοικεί μέσα στο σώμα. Και όχι ο νους. Γι' αυτό και εμείς αντιπαρατασσόμεθα σε αυτόν τον νόμο της αμαρτίας, προσπαθούμε να τον διώξουμε από το σώμα και εγκαθιστούμε μέσα σε αυτό την επιτήρηση του νου, με την οποία νομοθετούμε το πρέπον σε κάθε δύναμη της ψυχής και σε κάθε μέλος του σώματος, στις αισθήσεις. Ποια να αντιλαμβάνονται και σε τι βαθμό. Το έργο αυτό του πνευματικού νόμου λέγεται εγκράπεια. Στο παθητικό μέρος της ψυχής εισάγουμε την άριστη έξι, η οποία λέγεται αγάπη. Αλλά με τον νόμο αυτό βελτιώνουμε και το λογιστικό, απομακρύνοντας κάθε πι που εμποδίζει τη διάνοια να ανιστρωθεί στον Θεό. Το μέρος αυτό τούτου του νόμου το λέμε νίτσι. Αφού τώρα καθαρίσει κανείς το σώμα του με την εγκράτεια και κάνει το θυμό και την επιθυμία αφορμές αρετών με την αγάπη και παρουσιάσει καθαρό το νου του με την προσευχή στο Θεό, τότε αποκτά και βλέπει μέσα του τη χάρη που υποσχέθηκε ο Κύριος στους καθαρούς στην καρδιά. Και τότε θα μπορέσει να πει μαζί με τον Παύλο, ο Θεός που είπε να λάμψει το φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε όμως το θησαυρό αυτό μέσα σε πύληνα δοχεία, δηλαδή στα σώματά μας. Εάν λοιπόν κρατήσουμε το νου μας μέσα στο σώμα, αυτό θα είναι ανάξιο της μεγαλοσύνης του νου. Ποιος μπορεί να προβάλλει κάτι τέτοιο? Όχι πνευματικός, αλλά ένας με νου γυμνό από τη Θεία Χάρη. Νου όμως ανθρώπου. Η ψυχή μας είναι μια οντότητα πολυδύναμη και χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα που δημιουργήθηκε να ζει μαζί της. Ποια λοιπόν είναι τα μέλη που χρησιμοποιεί ως όργανα για να ενεργεί η δύναμή της εκείνη που ονομάζουμε νου? Αλλά βέβαια, κανείς δεν υπέθεσε ποτέ ότι η διάνοια είναι εγκατεστημένη στα νύχια, ούτε στα βλέφαρα, ούτε στα λουθούνια ή στα χείλη. Όλοι συμφωνούν ότι είναι μέσα μας, διαφωνούν όμως μερικοί ως προς το πρώτο από τα μέσα μας που μεταχειρίζεται ως όργανο. Άλλοι θεωρούν ότι είναι εγκατεστημένη σαν μέσα σε ακρόπολη, στον εγκέφαλο. Άλλοι πάλι παραχωρούν στη διάνοια σαν όχημα,
το κέντρο της καρδιάς και το ψυχικό πνεύμα που βρίσκεται καθαρότατο εκεί. Εμείς τώρα γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το λογιστικό βρίσκεται στην καρδιά σαν σε όργανο, όχι όμως μέσα σε αυτήν όπως σε δοχείο, γιατί είναι ασώματο, ούτε έξω γιατί είναι ενωμένο με αυτήν. Και τούτο δεν το διδαχτήκαμε από άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον πλάστη του ανθρώπου, που λέει στα Ευαγγέλια ότι δεν είναι τα εισερχόμενα από το στόμα, αλλά τα εξερχόμενα που μολύνουν τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν οι λογισμοί. Παρόμοια λέει και ο Μέγας Μακάριος, η καρδιά είναι ο ηγεμόνας όλης της υπάρξεως. Και όταν κυριαρχήσει η χάρη σε όλα τα μέρη της, της καρδιάς, τότε βασιλεύει μέσα σε όλους τους λογισμούς και σε όλα τα μέλη. Γιατί εκεί είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής. Η καρδιά μας λοιπόν είναι το ταμείο των λογισμών και το πρώτο σαρκικό όργανο του λογιστικού. Όταν λοιπόν φροντίζουμε να εξετάζουμε και να διορθώνουμε το λογιστικό μας με ακριβή νύψη, με ποιο άλλο τρόπο θα το πετύχουμε αυτό παρά αφού συγκεντρώσουμε το νου μας που είναι διασκορπισμένος έξω με τις αισθήσεις και τον ξαναφέρουμε μέσα μας και μάλιστα στην καρδιά μας, στο ταμείο των λογισμών. Γι' αυτό και ο Μακάριος, όνομα και πράγμα, αμέσως στη συνέχεια όσων είπε παραπάνω, προσθέτει. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέχουμε, αν η χάρη έγραψε τους νόμους του πνεύματος. Πού εκεί, δηλαδή, στο ηγεμονικό όργανο, στο θρόνο της χάρης, όπου ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής, δηλαδή στην καρδιά. Βλέπεις ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτοί που διάλεξαν να προσέχουν στην ησυχία των εαυτών τους, να επαναφέρουν και να περικλείουν μέσα στο σώμα του νου και μάλιστα στο ενδόδατο σώμα του σώματος. Αυτό δηλαδή που αποκαλούμε καρδιά. Αν και τον Δαβίδ, όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Πώς εμείς θα τη ζητήσουμε κάπου έξω? Κι αν κατά τον Απόστολο ο Θεός έδωσε το πνεύμα του στις καρδιές μας να κράζει, Αβά, Πατέρα, πώς εμείς δεν θα προσευχόμαστε μέσα σε αυτές μαζί με το πνεύμα? Κι αν κατά τον Κύριο των Προφητών και των Αποστόλων η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα μας, πώς δεν θα βρεθεί έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών εκείνος που προσπαθεί να βγάλει το νου του από μέσα του? Και ο σοφός Σολομών λέει, η υγιής καρδιά επιζητεί αίσθηση, την οποία ο ίδιος σε άλλο μέρος την ονόμασε νοερή και θεία. Προς αυτήν και οι πατέρες μας προτρέπουν όλους και λένε, ο νοερός νους έχει οπωσδήποτε και νοερή αίσθηση. Αυτή που είναι και δεν είναι μέσα μας, να μην σταματήσουμε να επιζητούμε ποτέ. Βλέπεις λοιπόν ότι κι αν κανείς προθυμοποιηθεί να παλέψει κατά της αμαρτίας και να κάνει κτήματο την αρετή, κι αν επιζητήσει να βρει το βραβείο του αγώνα της αρετής ή μάλλον τον αραβόνα του βραβείου της αρετής, δηλαδή την νοερή αίσθηση ότι είναι απαραίτητο να επαναφέρει το νου του μέσα και στο σώμα και στον εαυτό του. Το να οδηγούμε το νου όχι έξω από το σωματικό φρόνημα, αλλά έξω από αυτό το σώμα για να πετύχει τάχα εκεί νοερά θεάματα, αυτό είναι η μεγαλύτερη ελληνική πλάνη. Η ρίζα και η πηγή κάθε κακοδοξίας, εφεύρεση και μάθημα δαιμόνων. Γεννά την ανοησία και γεννιέται από την παραφροσύνη. Γι' αυτό και εκείνοι που μιλούν έτσι με την έμπνευση των δαιμόνων έχουν χάσει τα λογικά τους και δεν εννοούν ούτε εκείνα που λένε. Εμείς όμως επαναφέρουμε το νου όχι μόνο μέσα στο σώμα και στην καρδιά, αλλά και μέσα στον εαυτό του. Ας κατηγορούν λοιπόν εκείνοι που λένε ότι αφού δεν είναι χωρισμένος ο νους, αλλά βρίσκεται μέσα στην ψυχή, πώς θα το στείλει κανείς πάλι μέσα? Όπως φαίνεται, αγνοούν ότι άλλο είναι η ουσία του νου κι άλλο η ενέργεια. Ή μάλλον, αν και ξέρουν, πήγαν με το μέρος των απατεώνων θεληματικά, ξεγελώντας με την ομονιμία.
επειδή δηλαδή δεν καταδέχονται την ακρότητα της θεματικής διδασκαλίας, εκείνοι που είναι ακονισμένοι για αντιλογίες από τη διαλεκτική, σύμφωνα με τα λόγια του μεγάλου βασιλείου, ανατρέπουν τη δύναμη της αλήθειας με τις εναντιώσεις της ψευδόνυμης γνώσεως και με την πιθανοφάνεια των σοφισμάτων. Τέτοιοι πρέπει να είναι οι μη πνευματικοί που έχουν την αξίωση να κρίνουν τα πνευματικά και να διδάσκουν. Γιατί βέβαια δεν τους διαφέρει τούτο ότι ο νους δεν είναι όπως τα μάτια που βλέπουν τα άλλα ορατά, αλλά δεν βλέπουν τον εαυτό τους. Ο νους ενεργεί παρατηρώντας τα άλλα, όσα χρειάζεται, και αυτό το ονομάζει κατευθείαν κίνηση του νου, ο Μέγας Διονύσιος. Επανέρχεται όμως τον εαυτό του και ενεργεί καθεαυτόν όταν βλέπει τον εαυτό του. Αυτό το ονομάζει κυκλική κίνηση του νου, ο ίδιος Διονύσιος. Αυτή η ενέργεια του νου είναι η ανώτερη και κατεξοχήν ταιριαστή σε αυτόν με την οποία, ξεφερνώντας καμιά φορά τον εαυτό του, συναντά το Θεό. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο νους που δεν διασκορπίζεται προς τα έξω, βλέπεις από αυτό ότι ο νους βγαίνει από μέσα. Έχει λοιπόν ανάγκη να επιστρέψει. Γι' αυτό συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Επιστρέφει προς τον εαυτό του και διαμέσου του εαυτού του ανεβαίνει στο Θεό, σαν από δρόμο χωρίς κίνδυνο πλάνης. Γιατί αυτού του είδους η κίνηση του νου, όπως λέει και ο απλανής, εκείνος θεωρός των οερών Διονύσιος, είναι αδύνατο να περιπέσει σε οποιαδήποτε πλάνη. Από την κίνηση λοιπόν αυτή ο πατέρας της πλάνης, ο διάβολος, θέλοντας πάντοτε να απομακρύνει τον άνθρωπο και να τον οδηγεί σε εκείνη που επιτρέπει είσοδο στις πλάνες του, δεν βρήκε ποτέ μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζω, κανένα συνεργό που να αγωνίζεται με ωραία λόγια να τραβά τους άλλους σε αυτήν. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε βοηθούς, αν όπως είπες υπάρχουν τέτοιοι. Αυτοί λοιπόν και λόγους συγγράφουν που οδηγούν σε αυτές τις απόψεις τους και προσπαθούν να πείσουν τους πολλούς ότι είναι καλύτερο να κρατούν έξω από το σώμα του νου όταν προσεύχονται, ακόμη και εκείνους που ασπάστηκαν τον ανώτερο και ησυχαστικό βίο και δεν σέβονται ούτε το χαρακτηριστικό ορισμό που έδωσε ο Ιωάννης, ο οποίος κατασκεύασε με λόγους για μας την κλίμακα που ανεβάζει στον ουρανό, ότι δηλαδή ησυχαστής είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει τον ασώματο νου μέσα στο σώμα. Τα ίδια μας δίδαξαν και οι πνευματικοί μας πατέρες και ευλόγως. Αν δηλαδή δεν περιορίσει τον νου μέσα στο σώμα, πώς θα τον έχει μέσα του αυτό που είναι ντυμένος με το σώμα και που σαν χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως απλώνεται μέσα σε όλη αυτή τη μορφοποιημένη ύλη. Η καθορισμένη εξωτερική επιφάνεια της ύλης αυτής του σώματος δεν μπορεί να δεχθεί την ουσία του νου όσο καιρό ζει, παίρνοντας μορφή ζωής κατάλληλη προς τη συνάφεια της με το νου. Βλέπεις λοιπόν, αδερφέ, πως όχι μόνο πνευματικά αλλά και από την ανθρώπινη πλευρά εξετάζοντας τα πράγματα αποδείχθηκε ότι είναι αναγκαιότατο να οδηγούν ή να κατέχουν το νου μέσα στο σώμα όσοι αποφάσισαν να γίνουν αληθινά κύριοι του εαυτού τους και μοναχοί κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Άλλοι πάλι παραχωρούν στη διάνοια σαν όχημα το κέντρο της καρδιάς και το ψυχικό πνεύμα που βρίσκεται καθαρότατο εκεί. Εμείς τώρα γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το λογιστικό βρίσκεται στην καρδιά σαν σε όργανο, όχι όμως μέσα σε αυτήν όπως σε δοχείο, γιατί είναι ασώματο, ούτε έξω γιατί είναι ενωμένο με αυτήν. Και τούτο δεν το διδαχτήκαμε από άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον πλάστη του ανθρώπου, που λέει στα Ευαγγέλια ότι δεν είναι τα εισερχόμενα από το στόμα, αλλά τα εξερχόμενα που μολύνουν τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν οι λογισμοί. Παρόμοια λέει και ο Μέγας Μακάριος, η καρδιά είναι ο ηγεμόνας όλης της υπάρξεως. Και όταν κυριαρχήσει η χάρη σε όλα τα μέρη της, της καρδιάς,
τότε βασιλεύει μέσα σε όλους τους λογισμούς και σε όλα τα μέλη, γιατί εκεί είναι ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής. Η καρδιά μας λοιπόν είναι το ταμείο των λογισμών και το πρώτο σαρκικό όργανο του λογιστικού. Όταν λοιπόν φροντίζουμε να εξετάζουμε και να διορθώνουμε το λογιστικό μας με ακριβή νύψη, με ποιο άλλο τρόπο θα το πετύχουμε αυτό παρά αφού συγκεντρώσουμε το νου μας που είναι διασκορπισμένος έξω με τις αισθήσεις και τον ξαναφέρουμε μέσα μας και μάλιστα στην καρδιά μας, στο ταμείο των λογισμών. Γι' αυτό και ο Μακάριος, όνομα και πράγμα, αμέσως στη συνέχεια όσων είπε παραπάνω, προσθέτει. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Αν η χάρη έγραψε τους νόμους του πνεύματος. Πού εκεί, δηλαδή? Στο ηγεμονικό όργανο, στο θρόνο της χάρης, όπου ο νους και όλοι οι λογισμοί της ψυχής, δηλαδή στην καρδιά. Βλέπεις ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτοί που διάλεξαν να προσέχουν στην ησυχία των εαυτό τους, να επαναφέρουν και να περικλείουν μέσα στο σώμα του νου και μάλιστα στο ενδότατο σώμα του σώματος. Αυτό δηλαδή που αποκαλούμε καρδιά. Αν και τον Δαβίδ, όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλιά βρίσκεται μέσα της. Πώς εμείς θα τη ζητήσουμε κάπου έξω? Κι αν κατά τον Απόστολο ο Θεός έδωσε το πνεύμα του στις καρδιές μας να κράζει, «Αβά, πατέρα», πώς εμείς δεν θα προσευχόμαστε μέσα σε αυτές μαζί με το πνεύμα? Κι αν κατά τον Κύριο των προφητών και των Αποστόλων η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα μας, πώς δεν θα βρεθεί έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών εκείνος που προσπαθεί να βγάλει το νου του από μέσα του? Και ο σοφός Σολομών λέει, «Η υγιής καρδιά επιζητεί αίσθηση, την οποία ο ίδιος σε άλλο μέρος την ονόμασε νοερή και θεία. Προς αυτήν και οι πατέρες μας προτρέπουν όλους και λένε, ο νοερός νους έχει οπωσδήποτε και νοερή αίσθηση. Αυτή που είναι και δεν είναι μέσα μας, να μην σταματήσουμε να επιζητούμε ποτέ». Βλέπεις λοιπόν ότι κι αν κανείς προθυμοποιηθεί να παλέψει κατά της αμαρτίας και να κάνει κτήματο την αρετή, κι αν επιζητήσει να βρει το βραβείο του αγώνα της αρετής ή μάλλον τον αραβόνα του βραβείου της αρετής, δηλαδή την νοερή αίσθηση, ότι είναι απαραίτητο να επαναφέρει το νου του μέσα και στο σώμα και στον εαυτό του. Το να οδηγούμε το νου όχι έξω από το σωματικό φρόνημα, αλλά έξω από αυτό το σώμα, για να πετύχει τάχα εκεί νοερά θεάματα, αυτό είναι η μεγαλύτερη ελληνική πλάνη, η ρίζα και η πηγή κάθε κακοδοξίας, εφεύρεση και μάθημα δαιμόνων. Γεννά την ανοησία και γεννιέται από την παραφροσύνη. Γι' αυτό και εκείνοι που μιλούν έτσι με την έμπνευση των δαιμόνων έχουν χάσει τα λογικά τους και δεν εννοούν ούτε εκείνα που λένε. Εμείς όμως επαναφέρουμε το νου όχι μόνο μέσα στο σώμα και στην καρδιά, αλλά και μέσα στον εαυτό του. Ας κατηγορούν λοιπόν εκείνοι που λένε ότι αφού δεν είναι χωρισμένος ο νους, αλλά βρίσκεται μέσα στην ψυχή, πώς θα το στείλει κανείς πάλι μέσα? Όπως φαίνεται, αγνοούν ότι άλλο είναι η ουσία του νου και άλλο η ενέργεια. Ή μάλλον, αν και ξέρουν, πήγαν με το μέρος των απατεώνων θεληματικά, ξεγελώντας με την ομονιμία. Επειδή δηλαδή δεν καταδέχονται την απλότητα της θεματικής διδασκαλίας, εκείνοι που είναι ακονισμένοι για αντιλογίες από τη διαλεκτική, σύμφωνα με τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, ανατρέπουν τη δύναμη της αλήθειας με τις εναντιώσεις της ψευδόνυμης γνώσεως και με την πιθανοφάνεια των σοφισμάτων. Τέτοιοι πρέπει να είναι οι μη πνευματικοί που έχουν την αξίωση να κρίνουν τα πνευματικά και να διδάσκουν. Γιατί βέβαια δεν τους διαφέρει τούτο, ότι ο νους δεν είναι όπως τα μάτια που βλέπουν τα άλλα ορατά, αλλά δεν βλέπουν τον εαυτό τους. Ο νους ενεργεί παρατηρώντας τα άλλα, όσα χρειάζεται, και αυτό το ονομάζει κατευθείαν κίνηση του νου.
ο Μέγας Διονύσιος. Επανέρχεται όμως στον εαυτό του και ενεργεί καθεαυτόν όταν βλέπει τον εαυτό του. Αυτό το ονομάζει κυκλική κίνηση του νου, ο ίδιος Διονύσιος. Αυτή η ενέργεια του νου είναι η ανώτερη και κατεξοχήν ταιριαστή σε αυτόν με την οποία, ξεφαινώντας καμιά φορά τον εαυτό του, συναντά το Θεό. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο νους που δεν διασκορπίζεται προς τα έξω, βλέπεις από αυτό ότι ο νους βγαίνει από μέσα. Έχει λοιπόν ανάγκη να επιστρέψει. Γι' αυτό συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Επιστρέφει προς τον εαυτό του και διαμέσου του εαυτού του ανεβαίνει στο Θεό, σαν από δρόμο χωρίς κίνδυνο πλάνης. Γιατί αυτού του είδους η κίνηση του νου, όπως λέει και ο απλανής, εκείνος θεωρός των οαιρών Διονύσιος, είναι αδύνατο να περιπέσει σε οποιαδήποτε πλάνη. Από την κίνηση λοιπόν αυτή ο πατέρας της πλάνης, ο διάβολος, θέλοντας πάντοτε να απομακρύνει τον άνθρωπο και να τον οδηγεί σε εκείνην που επιτρέπει είσοδο στις πλάνες του, δεν βρήκε ποτέ μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζω, κανένα συνεργό που να αγωνίζεται με ωραία λόγια να τραβά τους άλλους σε αυτήν. Τώρα φαίνεται ότι βρήκε βοηθούς, αν όπως είπες υπάρχουν τέτοιοι. Αυτοί λοιπόν και λόγους συγγράφουν που οδηγούν σε αυτές τις απόψεις τους και προσπαθούν να πείσουν τους πολλούς ότι είναι καλύτερο να κρατούν έξω από το σώμα του νου όταν προσεύχονται, ακόμη και εκείνους που αστάθηκαν τον ανώτερο και ησυχαστικό βίο και δεν σέβονται ούτε το χαρακτηριστικό ορισμό που έδωσε ο Ιωάννης, ο οποίος κατασκεύασε με λόγους για μας την κλίμακα που ανεβάζει στον ουρανό, ότι δηλαδή ησυχαστής είναι αυτός που αγωνίζεται να περιορίσει τον ασώματο νου μέσα στο σώμα. Τα ίδια μας δίδαξαν και οι πνευματικοί μας πατέρες και ευλόγως. Αν δηλαδή δεν περιορίσει το νου μέσα στο σώμα, πώς θα τον έχει μέσα του αυτό που είναι ντυμένος με το σώμα και που σαν χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσεως απλώνεται μέσα σε όλη αυτή τη μορφοποιημένη ύλη. Η καθορισμένη εξωτερική επιφάνεια της ύλης αυτής του σώματος δεν μπορεί να δεχθεί την ουσία του νου όσο καιρό ζει, παίρνοντας μορφή ζωής, κατάλληλη προς τη συνάφεια της με το νου. Βλέπεις λοιπόν, αδερφέ, πως όχι μόνο πνευματικά αλλά και από την ανθρώπινη πλευρά εξετάζοντας τα πράγματα αποδείχθηκε ότι είναι αναγκαιότατο να οδηγούν ή να κατέχουν το νου μέσα στο σώμα όσοι αποφάσισαν να γίνουν αληθινά κύριοι του εαυτού τους και μοναχοί κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτοί, αδερφέ, από τους οποίους λες ότι τα άκουσες αυτά, μου φαίνεται ότι πάσχουν από την όσο των Φαρισαίων. Γι' αυτό και δεν θέλουν να παρατηρούν και να καθαρίζουν το εσωτερικό του ποτηριού, δηλαδή την καρδιά τους. Και δεν ακολουθούν τις παραδόσεις των πατέρων, αλλά σπέβδουν να καθίσουν πιο μπροστά από όλους, σαν νέοι νομοδιδάσκαλοι. Δεν καταδέχονται το σχήμα της τελωνικής προσευχής που οδήγησε σε δικαίωση και παρακινούν και τους άλλους να προσεύχονται, να μην εσπάζονται αυτό που περιέγραψε ο Κύριος στα Ευαγγέλια λέγοντας ότι ο τελώνης δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Αντίθετα, τον τελώνη φιλοτιμούνται να μιμηθούν εκείνοι που όταν προσεύχονται έχουν στραμμένο προσεκτικά το βλέμμα τους στον εαυτό τους. Και όσοι τους ονομάζουν ομφαλό ψύχους, τους συκοφαντούν απροκάλυπτα. Γιατί ποιος από αυτούς είπε ποτέ ότι η ψυχή είναι στον ομφαλό? Εκτός λοιπόν που ξεσκεπάστηκαν ότι επιτίθενται συκοφαντικά, αποδείχθηκαν και οι βριστές των αξιέπαινων εκείνων και όχι διορθωτές κάποιων που σφάλουν και ότι γράφουν, και ό,τι γράφουν για χάρη όχι της ησυχίας και της αλήθειας, αλλά της καινοδοξίας, και ούτε για να οδηγήσουν την ύψη στην ύψη, αλλά για να απομακρύνουν από αυτήν. Γιατί και την εργασία αυτή και εκείνους που με επιμέλεια την έχουν αναλάβει προσπαθούν να εξευτελίσουν με κάθε τρόπο, κατηγορώντας
την κατάλληλη αυτή τεχνική που χρησιμοποιείται. Και δεν θα δυσκολεύονταν να ονομάσουν κοιλιοψύχους ούτε τον Δαβίδ που είπε ότι ο νόμος του Θεού είναι στο μέσο της κοιλιάς μας, της κοιλιάς μου, ούτε στον Ισαΐα που είπε στο Θεό ότι η κοιλιά μου θα αντυχήσει σαν κιθάρα και τα σπράχνα μου σαν χάλτινο τείχος που εγγενίασες εσύ. Και γενικά να διαβάλουν όλους εκείνους που με σωματικά σύμβολα υποδηλώνουν και ονομάζουν και ανιχνεύουν τα νοερά και θεία και πνευματικά. Αλλά αυτοί σε εκείνους δεν θα προξενήσουν καμία βλάβη ή μάλλον θα τους προξενήσουν και μακαρισμούς και περισσότερη προθήκη των ουρανίων στεφάνων. Οι ίδιοι όμως θα μείνουν έξω από τα ιερά παραπετάσματα και ούτε στις σκιές της αλήθειας δεν θα μπορέσουν να ατενίζουν. Και υπάρχει μεγάλος φόβος μήπως λάβουν και αιώνια τιμωρία, επειδή όχι μόνο ξεχώρισαν τους αυτούς από τους Αγίους, αλλά και επιτέθηκαν με λόγια εναντίον τους. Γνωρίζεις βέβαια το βίο του Σιμεών, του νέου θεολόγου. Ένα θαύμα, ήταν ολόκληρος σχεδόν και είχε δοξαστεί από το Θεό με υπερθυστικά θαύματα. Ξέρεις και τα συγγράμματά του, που αν τα πει κανείς συγγράμματα ζωής, δεν θα σφάλει. Γνωρίζεις επίσης και τον Όσιο εκείνο Νικηφόρο, ο οποίος αφού έζησε πολλά χρόνια στην ηρεμία και την ησυχία, ύστερα αποσύρθηκε στα πιο ελληνικά μέρη του Αγίου Όρους και ασχολήθηκε με τη συλλογή όλων των πατερικών αποσπασμάτων που αναφέρονται στην υπτική εργασία, τα οποία μας τα παρέδωσε σε ένα λόγο του. Οι δύο αυτοί Άγιοι σαφώς συμβουλεύουν σε όσους θέλουν αυτό το οποίο λες, ότι μερικοί προσπαθούν να ανατρέψουν. Και γιατί να αναφέρω τους παλιούς Αγίους? Άντρες λίγο πριν από εμάς, μαρτυρημένοι και αποδεδειγμένοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μας τα παρέδωσαν όλα αυτά με το στόμα τους. Και τον θεολόγο τούτον, τον Σιμεών, τον ανεκήρυταν αληθινό θεολόγο και ασφαλή επόπτη της αλήθειας των μυστηρίων του Θεού. Έχεις ακούσει για τον όνομα και πράγμα θεόληπτο, τον επίσκοπο Φιλαδέλφειας, από την οποία σαν απολιχνία φώτισε όλο τον κόσμο, για τον Αθανάσιο που στόλισε τον πατριαρχικό θρόνο για πολλά χρόνια και που τον ίτσανό του πίνησε ο Θεός, τον Νίλο, εκείνον τον Ιταλό, τον ζηλωτή του Μεγάλου Νίλου, τον Σελιώτη και τον Ηλία, οι οποίοι δεν είναι καθόλου κατώτεροι από τον προηγούμενο, τον Γαβριήλ και τον Αθανάσιο, οι οποίοι είχαν αξιωθεί να λάβουν και προφητικό χάρισμα. Έχεις ακούσει για αυτούς και για πολλούς άλλους πριν από αυτούς και μαζί με αυτούς και μετά από αυτούς που επαινούν και παρακινούν όσους θέλουν να κρατούν αυτή την παράδοση, την οποία οι νέοι δάσκαλοι της ησυχίας, χωρίς να γνωρίζουν ίχνος ησυχίας και συμβουλεύοντας όχι από πείρα αλλά από διάθεση φλιαρίας, δοκιμάζουν να αθετούν και να διδάσκουν αλλά και να την εξευθεμίζουν χωρίς καμία ωφέλεια των ακροατών. Εμείς όμως με μερικούς από τους Αγίους αυτούς και προσωπικά μιλήσαμε και τους είχαμε δασκάλους. Πώς λοιπόν να αγνοήσουμε αυτούς που έχουν διδαχθεί από τη χάρη και την πείρα και να στραφούμε σε εκείνους που προχώρησαν στη διδασκαλία από ίηση και αγάπη λογομαχίας? Δεν είναι βέβαια δυνατόν κάτι τέτοιο, και εσύ λοιπόν να τους αποφεύγεις αυτούς, αναφωνώντας με σύνεση μαζί με τον Δαβίδ: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και όλα τα εντός μου ευλογείται το Άγιο όνομα, το όνομά του». Και παρέχοντας τον εαυτό σου πυθύνιο στους πατέρες, άκου και τους πώς μας προτρέπουν να στέλνουμε πάντοτε μέσα μας το νου.
τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.